Καλησπέρα κύριε, κύριε Μελικόνη. Και υποψήφιο στον νότιο τομέα, τα λέω εγώ σιγά σιγά γιατί πάλι από χτε υπάρχει ένα κλίμα που εκπέμπεται από το μέγαρο Μαξίμου ότι τελικά μπορεί να μην λειτουργούν τα logistics των εκλογών μόνο το, με, με τη ζέστη που λέει ο κ. Λιβάνιο, ο αρμόδιο ξέρω Πραγματικά ο κ. Μησοτάκη και η Νέα Δημοκρατία, ενώ έλεγαν ότι είναι το κόμμα τη θεσμική λειτουργία, βλέπουμε τον υπουργό εξωτερικών να δίνει ημερομηνίε. Σήμερα. Ναι. Μετά οι βουλευτέ να δίνουν άλλε ημερομηνίε πριν από λίγε ημέρε. Τη Νέα Δημοκρατία, όχι ενό άλλου κόμματο. Ο κ. Μισωτάκη, μια να το σκέφτεται στο βουνό, μια το καλοκαίρι να το σκέφτεται στη θάλασσα. Εντάξει, αυτή δεν είναι σοβαρότητα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να σταματήσει αυτή η ατέρμονη εκλογολογία και να προχωρήσουμε άμεσα σε εκλογέ. Mm -hmm. Άμεσα σε εκλογέ για να αποφασίσει ο ελληνικό λαό και να σταματήσει βέβαια και αυτή η η φιλολογία, η φημολογία περί δημοσκοπήσεων, περί διαφόρων ζητημάτων τα οποία από ένα σημείο και μετά έχουν κουράσει. Εντάξει, ε, κάνουν τη δουλειά τους ε, οι δημοσκοπήσεις mm. αλλά ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, ξέρετε. Και όταν πλησιάζουν οι εκλογές, νομίζω ένα είναι το ζητούμενο να αποφασίσει ο ελληνικό λαό τι θέλει για την επόμενη μέρα τη χώρα. Επειδή είδα σήμερα και την επιστολή του κ. Τσίπρα στην, στον σύνδεσμο των δημοσκοπήσεων αναφορικά με τι εκκρεμότητε, τι φορολογικέ και τι αποκαλύψει τη εφημερίδα των συντακτών για τα τιμολόγια χωματουρική εταιρεία, τη ΜΑΡΚ, του κ. Γεράκη. Ε, όταν λέτε οι δημοσκοπήσει κάνουν τη δουλειά του, εννοείται ότι αποτυπώνουν τη φωτογραφία τη στιγμή ή εννοείται ότι φτιάχνουν πολιτικό κλίμα. Για εξηγήστε το μου αν θέλετε. Ναι, το ερώτημά σα είναι στον πυρήνα του προβλήματο. Διότι έχουμε δει. Αυτά τα οποία αποκαλύπτονται είναι τρομερά. Mm -hmm. Αποκαλύπτεται ότι μια δημοσκοπική εταιρεία έπαιρνε εικονικά τιμολόγια από μια χωματουργική εταιρεία, η οποία ταυτόχρονα έδινε τέτοια τιμολόγια και σε μια εταιρεία που έχει σχέση με τα συστήματα παρακολουθήσεων τη χώρα μα. Mm -hmm. Άρα, εδώ υπάρχει μια ροή χρήματο. Και μάλιστα, τι αποκαλύπτεται, ότι τρει φορέ είχε δοθεί εντολή ελέγχου για αυτό το ζήτημα, το οποίο κάπου σταμάτησε. Τρει φορέ, μέσα στα δύο μισή χρόνια, κάπου δεν έγινε, κάπου σταμάτησε. Και είναι σαν να τίποτα. Δηλαδή, η δικαιοσύνη μάλλον πρέπει να πάμε στο Βέλγιο για να βρούμε τι έχει συμβεί ναι. και στην Ελλάδα σε αυτά τα ζητήματα. Εδώ πέρα χρειάζεται ταχύτητα αντίδραση. Εμεί λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε όλε τι απαραίτητε ενέργειε και σε αυτά τα ζητήματα για διαφάνεια. Θα ζητήσουμε να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια το ζήτημα, να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και ταυτοχρόνω ο σύνδεσμο των δημοσκοπήσεων, των εταιρεών δημοσκοπήσεων πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά τη. Δεν μπορεί να μην, ξέρετε κάτι, αν κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά του στον χώρο. Ναι. Και αυτοί πλήττονται, το καταλαβαίνετε. Πλήττονται και αυτοί που θα κάνουν σωστά τη δουλειά του. Άρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Από εκεί και μετά είναι εργαλεία. Εμεί ναι. βλέπουμε τα ποιοτικά του στοιχεία. Βλέπουμε, αλλά και ιδίω αυτό που μα ενδιαφέρει, κύριε Μελιγκόνη, είναι η πραγματικότητα. Συμφωνή, η πραγματικότητα. Απλώς, λέτε, αν κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά του. Ναι. Και επειδή φαντάζομαι συμφωνούμε ότι δεν μπορεί κανένα δημοσκόπο σε αυτή τη χώρα πια να μην κάνει σωστά τη δουλειά τάξει, του. Τάξει. Πάνω κάτω όμω όλοι τα ίδια δείχνουν. Δηλαδή ναι. είτε η διαφορά είναι 6, είτε 7, είτε 8. Τσίμα-τσίμα ε, δεν το λε. Διαφορά στήθου δεν το λε. Βλέπουμε... Αυτό δεν, δεν είναι καμπανάκι για το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπω δηλαδή έχετε πέσει στην παγίδα να είναι στραβό ο γυαλό και τελικά να αποδεχθεί ότι δεν το είναι το αντίθετο. Εμεί παρακολουθούμε τα ποιοτικά στοιχεία, βλέπουμε ναι. και τι γίνεται στην κοινωνία. Γι' αυτό συνεχώ προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τι προτάσει μα και το σχέδιό μα mm -hmm. και το προγραμματικό μα πλαίσιο και να ακουμπήσουμε ακριβώ τα προβλήματα τη κοινωνία ναι. στα οποία και τα βλέπουμε στην καθημερινότητα και τα βλέπουμε και πολλέ φορέ και σε ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων. Ποια είναι αυτά. Πρώτο θέμα για του πολίτε φαίνεται ότι είναι η ακρίβεια και η οικονομική κατάσταση. Yeah. Λένε το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα και το καθεξής. Εκαταθέτουμε λοιπόν πρόταση στη Βουλή να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 13% στο 6%. 4,5%, 4,5% είναι ο μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώ ακουμπά στην πρότασή μα. Και ο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα να μειωθεί στο κατώτατο όριο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι. και που προχώρησαν πάνω από 10 χώρε. Και η κυβέρνηση το αρνείται. Και έρχεται και σα λέει και όμως, να, να, βρείτε και τα, να πείτε και πού θα βρείτε Πάμε τα λοιπόν. Α, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Ε, σε σχέση με αυτά τα δύο τα μέτρα που σα λέω, είναι 960 εκατομμύρια το ένα και 1,5 δι το άλλο για ένα έτο. Είναι 2,4 δι ευρώ. Αυτά, αυτό το μέτρο που σας είπα μόλις. Πάμε το. Σε σχέση με τα διελιστήρια, 3 δι τα κέρδη του το έτο που πέρασε, 2,4 το εννιάμινο και φαίνεται ότι αγγίζουν τα 3 δι το έτο. Και αν φορολογούνταν και αυτά, όπω και οι εταιρείε ενέργεια, με το 90%, να τα, τα 2,7 δι παραπάνω από ό,τι σα είπα προηγουμένω. Ναι. Δεν τα φορολογούν. Τα φορολογούν με 33%. Και μάλιστα ω δαπάνη, ω έξοδο για να εκπέσει του εισοδήματο. Ξέρουμε τι σημαίνει να δαπάνει για μια εταιρεία, και όχι φόρο, έτσι ώστε να εκπέσει τη φορολογία εισοδήματο. Δεύτερο στοιχείο. Ένα είναι, σα είπα, 2,7 δι που θα μπορούσαν να πάρουν από εκεί. Ναι. Δεύτερο στοιχείο. Οι εταιρείε ενέργεια. Mm -hmm. 2,2 δι ήταν τα κέρδη του το έτο και θα φορολογούσαν 90%. 1,8 δι δηλαδή. Και αντί γι' αυτό φορολόγησαν 300. Πήραν 373 εκατομμύρια ευρώ με φορολόγηση στα 314 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, άλλο ένα περίπου 2 δι ευρώ που χάθηκαν εδώ πέρα. Στη, 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 στη Λιανική. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο είχαμε περίπου 500 εκατομμύρια υπερκέρδη το μήνα. Mm. Το μήνα, με αυτό που κάνανε το τέχνασμα με τη ρήτρα προσαρμογή. Λοιπόν, τράπεζε, πάνω από δύο δι ε, κέρδη το έτο. Όλη αυτή η φορολογία, αν υπήρξε όπω είχαν δεσμευτεί, όπω ζητούν οι ΕΕ, όπω κάνουν άλλε χώρε, mm -hmm. θα είχαν πάρει πολύ περισσότερα, κύριε Μελιγκόνη. Mm. Το θέμα είναι ότι αρνούνται να το κάνουν γιατί όλου αυτού που σα ανέφερα έχουν δεσμεύσει έχουν εξαρτήσει. Η, η, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει εξαρτήσει με όλου αυτού. Και προτιμά να του έχει αυτού ευχαριστημένου mm -hmm. από το να έχει την ελληνική κοινωνία η οποία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και δεν μπορεί να αντέξει αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Τώρα, ε, αύριο το ντοκουμέντο αποκαλύπτει ε, και την παρακολούθηση Φλόρου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν μια φήμη ε, που σερνόταν το τελευταίο διάστημα σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία. Ε, τόσο ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, όσο όμω και ο αρμόδιο υπουργό Υπουργό Εθνική Άμυνα είχαν αποφύγει επιμελώ το προηγούμενο διάστημα να διαψεύσουν ότι παρακολουθείται ο αρχηγό Γέθα. Ε, αναρωτιέμαι πρώτη αν αυτή την αποκάλυψη την αυριανή, που όπω είπα, κανεί δεν πέφτει από τα σύννεφα, ε, την συνδέεται με τη διαρροή από το Κισαία τη περασμένη εβδομάδα, ότι δηλαδή τον Μάρτιο, τρει μήνε μετά, θα, θα ανανεωθεί για ένα χρόνο η θητεία του κυρίου Φλόρου. Το λέω γιατί. Δεν θυμάμαι να είχαμε ξανά προκαταβολικά διαρροή ε, ότι θα μείνει για έναν ακόμη χρόνο ο αρχηγό κάποιου όπλου ή όλου του στρατεύματο στη θέση του. Μάλλον ιδέοντα. Αυτό εκτιμώ και εγώ και βλέπω. Mm -hmm. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γεγονότα. Πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτό καθ' αυτό το γεγονό είναι εξωφρενικό, κύριε Μελικό. Mm -hmm. είναι, είναι, σοβαρό, είναι πλήγμα, όχι στη δημοκρατία μα. Mm -hmm. Είναι πλήγμα, ξέρετε. Ε, συζητούσαμε κάποια στιγμή είναι κακούργημα ή πλημέλημα όλα αυτά τα γεγονότα. Ξέρετε, εδώ πλήττεται η εθνική ασφάλεια ναι. τη χώρα. Δηλαδή, αυτά είναι, είναι σοβαρά ζητήματα, δηλαδή, κακουργήματα. Δηλαδή, εδώ ε, παρακολουθείτε ο αρχηγό γεθά τη χώρα μα. Και ε, είναι σαν να είναι μια Παρασκευή κανονική, δεν συμβαίνει τίποτα, βγαίνει αύριο η αποκάλυψη και δεν απαντάει. Υπ υπέγραφε η εισαγγελέα τη ΕΕΠ την παρακολούθησή του, πώ παρακολουθεί. Και μάλιστα, μάλιστα θα την ανανέωνε ένα δίμηνο. Ναι. <coughs> Αναδίμηνο είναι αυτό. Αναδίμηνο. Παρακολουθήθηκε με τον ίδιο τρόπο και ο κ. Χατζηδάκη, φαίνεται υπουργό ανάπτυξη, ένα χρόνο με έξι διμηνιέ παρατάσει. Και εδώ πέρα, νομίζω αυτό το αυτή τη βόμβα στην πυρήνα, στον πυρήνα τη δημοκρατία τη χώρα μα, mm -hmm. ε, η κυβέρνηση αρνείται να λογοδοτήσει. Ναι. Δεν, λέει, δε, δεν λέει, γιατί παρακολουθώ τον αρχηγό για εθά τη χώρα μα. Γιατί παρακολουθούσα τον υπουργό ανάπτυξη. Γιατί παρακολουθούσα τον αρχηγό πολιτικού κόμματο. <coughs> αρνείται να δώσει καν εξηγήσει. Ναι. Κατά την λέει, λέει όμω όλα στο φω, παραπέμπει στη δικαιοσύνη, ε, λέει ότι η δικαιοσύνη θα διερευνήσει τα πάντα. Ε, έχουμε και δημόσιε διαβεβαιώσει του Ντογιάκου, μαζί βεβαίω και με τι απειλέ ή προειδοποιήσει, όπω θέλετε πείτε το, ότι το τρέχει το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ή δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, πρώτα, 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 λέει όλα στο φω ναι. και προσπαθεί να τα κρατήσει όλα στο σκοτάδι. Δηλαδή, πώ το κάνει. Με το απόρριτο, για παράδειγμα. Ναι. Με το απόρριτο στην Επιτροπή, στην επιθεσμών, στην Εξεταστική, όπω δεν, δεν έπρεπε να κάνει. Δεν υπάρχει ανέλεγκτη mm -hmm. εστία στη δημοκρατία μα. Δεν μπορούσε να έρχεται εκεί ο διοικητή σε και να λέει Δεν ελέγχομαι. Πρώτο. Πού αλλού μπορούσε αυτό να το κάνει. Στην ε, ΑΔΑΕΦ, στο να μην γίνονται οι έλεγχοι. Στο ότι κρύβουν. Εδώ υπήρξε παρέμβαση του κ. Ντογιάκου, σύμφωνα με τι. Ε, mm -hmm. ε, για να μην συνεχίσει η έρευνα. Εδώ αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Και εδώ. Ε, δεν μπορεί να τα αφήσουμε να συνεχίζονται, γιατί εδώ δημιουργείται μια κατάσταση η οποία είναι επικίνδυνη για την ίδια τη δημοκρατία μα. Συνεπώ, το ζήτημα αυτό αφορά καταρχά το τι κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Και ο κ. Μησοτάκη. Τώρα, ε, με τη δικαιοσύνη. Βεβαίω και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Όμω και αυτή πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό τη και να, το αυτο, να αυτοπροστατευτεί. Διότι όταν βλέπουμε στο Βέλγιο πώ κινούνται τα πράγματα mm -hmm. και όταν βλέπουμε στη χώρα μα. Είτε σε παλιότερα σκάνδαλα, θυμηθείτε σκάνδαλο Siemens που υπήρχαν παραγραφέ, γιατί mm -hmm. δεν μπόρεσαν ε, να λειτουργήσει τάχιστα η δικαιοσύνη. Τι τάχιστα, με τρομερή καθυστέρηση. 15 και η χρόνια. Η οποία είναι. Αρχ... είναι και σκόπιμα από ένα σημείο και μετά, έτσι. Mm -hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Ε, και βλέπουμε και σήμερα να συμβαίνουν πολύ χειρότερα πράγματα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να έρχεται η εισαγγελέα σε ΙΠ και να λέει ότι θα μπορούσα να παρακολουθώ και την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Εντάξει. Ενώ δεν mm -hmm. προστατεύεται η ίδια η δικαιοσύνη σε αυτά τα οποία κάνει. Ε, άρα εδώ είναι ένα σοβαρό Δυστυχώ mm -hmm. Δυστυχώς διασυνδέονται αυτά από ό,τι φαίνεται. Η κυβέρνηση ε, έχει ξεφύγει, Προσταθεί να ελέγξει τα πάντα και τους πάντες, δημιουργεί ένα καθεστώς, θα φύγει, θα φύγει με την εντολή του ελληνικού λαού, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει να προστατευτεί η δημοκρατία στη χώρα μας, το κράτος δικαίου και βεβαίως να υπάρχουν λύσεις δημοκρατικές προοδευτικές για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Θοχαρόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γερτές. Καλές γιορτές. Να είστε και σε όλους. Και σε καλά.